Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ζητώντας η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής για τη διερεύνηση ευθυνών του πρώην Υπουργού Γιάννου Παπαντονίου, εκπλήρωνε βέβαια υπόσχεση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, αλλά πάνω απ' όλα ανταποκρινόταν σε ένα κοινωνικό αίτημα για την καταπολέμηση της διαφθοράς στη χώρα μας, της διαφθοράς η οποία συνδέεται με την πορεία της οικονομίας μας και την κρίση. Η θέση μας, αταλάντευτη εξ αρχής, ήταν ότι αυτή η καταπολέμηση δεν μπορεί παρά να γίνει με όρους κράτους δικαίου και με περισσότερη δημοκρατία. Προκειμένου λοιπόν να προχωρήσουμε έτσι, έπρεπε να ξεπεράσουμε συμπληγάδες. Διότι το αίτημα αυτό είχε να αντιμετωπίσει δύο ακραία αντιπιχειρήματα. Το ένα ήταν το επιχείρημα του αυταρχισμού, της ακροδεξιάς, γιατί η ακροδεξιά χαρακτηρίζεται ακριβώς από την αντίληψη ότι με την αυτοματοποιημένη καταστολή και με τη βία λύνονται όλα τα προβλήματα. Το ένα ήταν λοιπόν το ότι θα πρέπει να προχωρήσει να ζητήσει η κυβέρνηση την κεφαλή ρεπιπίνα και όλων όσων έχουν εμπλοκή σε οικονομικά σκάνδαλα. Η άλλη πλευρά φάνηκε εξ αρχής ότι μάλλον δεν ευνούσε αυτή την πορεία και πάντως χρησιμοποίησε εξ αρχής από την πρώτη μέρα αυτούς τους όρους τους οποίους ακούσαμε εδώ και τους σχολιάσαμε και ιδιαίτερα τους σχολίασε επιτυχώς και ο πρόεδρος της Βουλής. Φιάσκο από την πρώτη μέρα. Δεν ακούστηκε σήμερα στη Βουλή η λέξη φιάσκο. Άνθρακες ο θησαυρός. Και φιάσκο ήταν όροι οι οποίοι ακούγονταν από την πρώτη μέρα και συνόδευαν τις εργασίες της Επιτροπής. Βέβαια, αυτοί οι όροι ακριβώς, όπως λέγονται, ορίζουν τον λαϊκισμό. Και επειδή πολλές φορές το λαϊκισμό τον αποδίδει ο ένας τον άλλον, ας θυμηθούμε πάντως τι είπε κάποιος αμερόληπτος, κάποιος που είναι μακριά, ότι δηλαδή πρόσφατα και δημοσιεύθηκε στον τύπο ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο Γιάγκλαντ, δημοσίως και επισήμως είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα κόμμα λαϊκίστικο, είναι ένα κόμμα το οποίο σέβεται τα δικαιώματα και τους θεσμούς. Ξέρετε, το μόνο δίπολο δεν ήταν αυτό. Υπήρχε κι άλλο ένα δίπολο. Και αυτό φάνηκε σήμερα και ήταν πιο πολύ νομικό. Τι έλεγε? Μία άποψη έλεγε, μα αφού μας ήταν γνωστό από πριν ότι έχουμε να κάνουμε με απιστία που εξαλείφθηκε το αξιόπινό της και με ξέπλυμα χρήματος για το οποίο είμαστε αρμόδιοι. Τι χρειαζόταν όλη αυτή η διαδικασία? Αυτό έλεγε μία πλευρά. Και η άλλη άκρη τι έλεγε? Το ακούσαμε από το ποτάμι. Έλεγε, δεν έπρεπε να σταματήσουμε εδώ, δεν έπρεπε μόνο να γίνει αρχική ολομέλεια μετά το πόρισμα και στη συνέχεια η αυτή η ολομέλεια, έπρεπε να προχωρήσουμε στη δημιουργία δικαστηρίου, ειδικού δικαστηρίου, συμβουλίου και μετά να αποφανθούμε. Δηλαδή να καταναλώσουμε ένα έτος εργασιών για να αποφανθούμε ότι είμαστε αρμόδιοι, πράγμα το οποίο βεβαίως ήταν σαφές εξ αρχής. Αυτό ήταν το άλλο άκρο. Ξέρετε τι? Είναι δεδομένο και ίσως το περιμένετε να το ακούσετε από μένα ότι όταν σε χτυπούν από τα δύο άκρα ή έχεις δίκιο ή είσαι κεντρώος. Εμείς δεν είμαστε κεντρώοι, είμαστε αριστεροί. Άρα έχουμε δίκιο. Λογικό είναι το επιχείρημα, παρακολουθήστε το και θα το συνειδητοποιήσετε. Τώρα, ως προς τον τρόπο με τον οποίο προχωρήσαμε, να σας τον εκθέσω. Την άποψη ότι έπρεπε να περάσει από τη Βουλή η δικογραφία και να κριθεί από τη Βουλή και όχι να παραμείνει εξ αρχής στη δικαιοσύνη η υπόθεση για το ξέπλυμα και την απιστία, πρώτα απ' όλα την είχε η εισαγγελία, η οποία έστειλε σε εμάς τις 6 δικογραφίες. Γιατί? Διότι θεώρησε ότι η Βουλή πρέπει αυτή να αποφασίσει για το αν είναι αρμόδια ή όχι. Είχε δίκιο η εισαγγελία στην παρέμβασή της αυτή και στην επιλογή της αυτή να στείλει τη δημογραφία στη Βουλή, αν και αφορούσε απιστία και ξέπλυμα? Προφανώς και ναι. Και το επιχείρημα της εισαγγελίας, της δικαιοσύνης, είναι απλό. Από την ώρα που το άρθρο 86 λέει ότι η Βουλή ασκεί τη δίωξη εφόσον οι πράξεις έχουν τελεστεί κατά την άσκηση των υπουργικών καθηκόντων, η Βουλή είναι αρμόδια να δει,
εάν οι πράξεις έχουν τελεστεί κατά την άσκηση των καθηκόντων ή όχι, και να αποφανθεί θετικά ή αρνητικά. Και ξέρετε γιατί είναι κρίσιμο αυτό να το γνωρίζουμε? Γιατί δεν είναι η πρώτη υπόθεση που θα περάσει, και άλλες διαγραφίες θα έρθουν ή έχουν έρθει, περνούν από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, φτάνουν στη Βουλή, και η εισαγγελία προφανώς έχει την αντίληψη ότι όλες θα πρέπει να περνούν από εδώ, και αν υπάρχει αναρμοδιότητα να γυρίσω πίσω. Αυτό θα αντιμετωπίζουμε. Γιατί κατά το Σύνταγμα ο φυσικός κριτής της αρμοδιότητας ή αναρμοδιότητας είναι η Βουλή. Πώς προχωρήσαμε τώρα? Αποφύγαμε τις ακραίες επιλογές, νομίζω, στη Βουλή. Η μία επιλογή θα ήταν, αφού υπάρχει προφανής αναρμοδιότητα για την νομιμοποίηση σύμφωνα με τη μέχρι σήμερα βιβλιογραφία, υπάρχει και άλλη άποψη, αλλά αυτό είναι που επικρατεί στη βιβλιογραφία και σύμφωνα και με την ομολογία στην υπόθεση Τσοχατζόπουλου, προφανές είναι ότι η αρμοδιότητα ανοίγει στη δίωξη. Ας αποστελόταν αμέσως, ας αναδιαβιβαζόταν η υπόθεση αμέσως προς τη δικαιοσύνη. Ποιος θα το έκανε δηλαδή? Το Προεδρείο της Βουλής θα έπαιρνε την ευθύνη χωρίς συζήτηση να επιλέξει τι θα γίνει, να αποστερήσει από άποψη το κοινοβούλιο εδώ την ολομέλεια και να στείλει τη Βουλή ή να τη βάλει στο ράφι στην περίπτωση στην οποία υπάρχει εξάλληψη του αξιοπίνου? Όχι βεβαίως. Έπρεπε να τη φέρει στην ολομέλεια. Η ολομέλεια έπρεπε να το δει αυτομάτως την πρώτη μέρα, να μην κάνει μια στοιχειώδη διαδικασία διερεύνηση μέσω μιας επιτροπής. Το δεύτερο είναι το σωστό. Γιατί? Για να πούμε ότι είμαστε αναρμόδιοι για κάποιες πράξεις, πρέπει να ξέρουμε ποιες είναι οι πράξεις αυτές και πότε τελέστηκαν και με ποιο τρόπο τελέστηκαν, για να δούμε αν συνδέονται ή όχι με κάποιες πράξεις άσκησης υπουργικών καθηκόντων. Επομένως, έπρεπε να τα εξετάσουμε αυτά. Επιπλέον, η Βουλή θα έπρεπε να έχει μια γνώμη τεκμηρωμένη. Όταν πρωτομπήκε στην Ολομέλεια εδώ το θέμα με τις δημογραφίες και η Ολομέλεια αποφάσισε την δημιουργία του πορίσματος, οι βουλευτές δεν είχαν τη δημογραφία. Θα παρασύρονταν ίσως εδώ από κάποιους συναδέλφους οι οποίοι καλόπιστα θα ανέπτυσαν την γνώση τους και τη γνώμη τους εν ώψη ότι ήταν οι λίγοι που είχαν δει τη δημογραφία. Οι υπόλοιποι δεν θα είχαν άποψη. Ακόμη και η σημερινή διαδικασία έδειξε πόσες άγνοιες υπήρχαν. Υπήρχαν συνάδελφοι εδώ οι οποίοι δεν μπορούν να ξεχωρίσουν θεσμικά την προανακριτική επιτροπή από την εξεταστική. Καμία σχέση μία με την άλλη. Η Εξεταστική Επιτροπή είναι προφανώς μία επιτροπή πολιτικής σκοπιμότητας. Την αποφασίζουμε με κοινοβουλευτικό τρόπο, αλλά οπωσδήποτε είναι επιτροπή που απηχεί την σκοπιμότητα της Βουλής να ερευνήσει ένα θέμα το οποίο προφανώς είναι ευρύτερο, είναι συστημικό και γι' αυτό δεν μπορεί να το διερευνήσει η δικαιοσύνη μόνη της. Γιατί αλλιώς ο φυσικός κριτής όλων των σκανδάλων και των εγκλημάτων είναι η δικαιοσύνη. Αυτό είναι η Εξεταστική Επιτροπή. Η Ποινική Επιτροπή, η προανακριτική επιτροπή, αυτή η οποία οδηγήθηκε στο πόρισμα το οποίο είχαμε εδώ, έχει χαρακτηριστικά δικανικά και κατά το Σύνταγμα και κατά τον κανονισμό δικάζει με τη διαδικασία που προβλέπεται και τη διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης από το ποινικό δικαστήριο, από την εισαγγελία. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί παρά να έχει και κάποια χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων είναι και η μυστικότητα των συνεδριάσεων, όπως γίνεται σε κάθε ποινική επιτροπή. Επομένως, δεν έχει μία σχέση το ένα με το άλλο, ώστε να συμψηφίζονται εδώ τα θέματα, να ακούγεται στη Βουλή, αφού κάνετε εδώ προανακριτική, γιατί δεν κάνετε εκεί εξαστική. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Λοιπόν, προχωρήσαμε με τον τρόπο ο οποίος σας έχει ήδη εκτεθεί. Υπηρετήσαμε τη διαφάνεια. Ξέρετε γιατί? Διότι σήμερα υπάρχει ένα πόρισμα, το οποίο είναι δημόσιο, από το οποίο μπορεί κανείς να καταλάβει ποια έκταση είχε η ζημία του δημοσίου, η οποία προκλήθηκε ιδίως λόγω των πράξεων που συνδέονται με τα δυστυχιστικά ωφελήματα. Δεν περιλαμβάνει διατυπώσεις που να δείχνουν αποχρώσεις, ενδείξεις ενοχής του κρινόμενου ή σοβαρές, σε πάση περιπτώσει, για να το πω δημοτικά. Δεν προκαταλαμβάνει την ενοχή του. Η ενοχή είναι κάτι το οποίο για να κριθεί χρειάζεται δίκη, και για να μιλήσουμε και για βάσιμες ενδείξεις ενοχής χρειαζόμαστε δίωξη και προδικασία με συγκεκριμένες εγγυήσεις. Αυτό δεν το κάναμε. Τι κάναμε? Απλώς εντοπίσαμε ποιες είναι οι πράξεις. Με τις πράξεις ασχοληθήκαμε και όχι με την ενοχή. Όμως και αυτό έφερε μια διάβγεια, έφερε μια διαφάνεια. Είδε εδώ η Βουλή και πιθανώς βλέπουν και όσοι παρακολουθούν ότι διαπιστώθηκε πως τελέστηκαν πράξεις
οι οποίες είχαν σημαντικές συνέπειες σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Και βεβαίως διαπιστώθηκε ότι τελέστηκαν και κάποιες πράξεις οι οποίες μοιάζουν με τυπικές, συνηθισμένες, γνωστές στα κυκλώματα και στους νόμιμους χώρους, γιατί ο νόμιμος χώρος ελέγχει αυτές τις πράξεις. Τυπικές πράξεις ξεπλήματος. Αυτά προέκυψαν σήμερα εδώ. Και είναι όφελος το ότι προέκυψαν και βεβαίως και το πόρισμα της Επιτροπής νομίζω ότι έχει ξεπεράσει και τους δύο κινδύνους οι οποίοι θα μπορούσαν να υπάρχουν από τη διερεύνηση αυτή. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι? Ο ένας είναι να χαθεί κάτι λόγω μιας καθυστέρησης. Δεν συνέβη αυτό. Ό,τι χάθηκε, χάθηκε λόγω της καθυστέρησης να έρθουν οι εισαγγελίες εδώ. Η Επιτροπή μας προχώρησε με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα. Και δεύτερον, το άλλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει και οδηγεί πολλές φορές σε ατιμωρησία οικονομικών σκανδάλων. Προσέξτε το αυτό. Διεθνές είναι, δεν είναι ελληνικό μόνο το φαινόμενο, είναι κατεξοχήν διεθνές. Πώς ξεφεύγουν πολλοί από τις ευθύνες οι οποίες διερευνώνται? Μένουν στις δικογραφίες κάποια ελαττώματα, κάποια τυπικά προβλήματα. Υπάρχουν κάποιες πραγματογνωμοσύνες οι οποίες δεν έχουν έγκυρα τυπικά στοιχεία, υπάρχουν κάποιες μεταφράσεις που λείπουν και όταν φτάνει η υπόθεση στο τέλος, τότε υπάρχει μια απαλλαγή λόγω της τυπικής έλλειψης η οποία προϋπήθηκε. Γι' αυτό και προσέξαμε όσο μπορούσαμε νομικά να ακολουθήσουμε αυτό ακριβώς το οποίο το Σύνταγμα υπαγορεύει. Και πραγματικά, όπως ο κύριος Παπαφιλίππου, έτσι και εγώ παραξενεύομαι πολύ να ακούω μέλος της Επιτροπής σήμερα εδώ να λέει ότι η κρίση μας δεν ήταν σύμφωνη με το Σύνταγμα. Ακριβώς ό,τι λέει το Σύνταγμα κάνουμε. Το Σύνταγμα μας κάλεσε να εξετάσουμε εάν έχουμε αρμοδιότητα. Λέει ότι η Βουλή έχει αρμοδιότητα εάν οι πράξεις έχουν τελεστεί κατά την άσκηση των υπουργικών καθηκόντων. Αυτό ακριβώς εξετάσαμε, αυτό βρήκαμε, έτσι υποφαινόμαστε. Καθαρά και με πιστή εφαρμογή των ρυθμίσεων του Συντάγματος και της συνταγματικής ρύθμισης. Δεν έχω πολλά να σας πω, διότι οι συνάδελφοι οι οποίοι μίλησαν προηγουμένως ήταν εκτενείς. Εγώ θέλω να πω ότι η ελληνική κοινωνία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις υποθέσεις διερεύνησης σκανδάλων και ιδιαίτερα για τις υποθέσεις που αφορούν ευθύνες πολιτικών, διότι εδώ εισάγεται και ένα αίτημα και ένα αίσθημα ισότητας το οποίο υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Το αίτημα όλοι να είναι ίδιοι και να μην ξεφεύγουν από τον νόμο ισχυροί και να τιμωρούνται μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι είναι φτωχοί ή εν πάση περιπτώσει είναι αφανείς. Και το ότι η ελληνική κοινωνία κινδυνεύει να εξοικειωθεί με καταστάσεις ανισότητας το είδαμε και προχτές, τη Δευτέρα. Να θυμίσω δύο περιστατικά. Το ένα είναι να αναφέρεται, κατά λάθος προφανώς, από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι η ακροδεξία στην Ελλάδα μόνο ένα θύμα έχει με δολοφονία, τον Παύλο Φίσα, τον ηρωικό Παύλο Φίσα, και να θυμίζει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, όχι, έχουμε και πρόσφυγες, οι οποίοι είναι θύματα της ακροδεξιάς και τους ξεχνάμε γιατί. Διότι δεν μας έρχονται στο μυαλό, διότι στο μυαλό ίσως το δικό μας δεν είναι εξίσου ίση με αυτόν ο οποίος είναι Έλληνας. Και να... Στον Ευκλήδη Τσακαλώτο ανήκουν. Στον Ευκλήδη Τσακαλώτο ανήκουν τα επιχειρήματα, τα χειροκροτήματα, όχι σε μένα, εκείνος το πρόσεξε και το θυμήθηκε. Και βεβαίως θέμα ισότητας είναι όταν έχουμε εισαγωγή 2,5 τόνων ηρωίνης στη χώρα μας, οι οποίοι δεν είναι μόνο όπως υπόθηκε ότι σημαίνουν ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι θα πεθάνουν ή θα αρρωστήσουν. Τόσο μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών σημαίνει και άλλα πολλά. Σημαίνει και έλεγχο της παραοικονομίας, σημαίνει και πίεση της νόμιμης αγοράς, σημαίνει και δημιουργία μηχανισμών και επιχειρήσεων ξεπλήματος, διότι βεβαίως αυτό το χρήμα θα μπει κάποια στιγμή στην αγορά, σημαίνει και δημιουργία στρατού μπράβων, οι οποίοι ελέγχουν και διάφορους χώρους. Αυτό όλο λοιπόν, ας το συγκρίνουμε λιγάκι, αυτό το οποίο δεν συζητήθηκε πολύ, ούτε στη Βουλή, ούτε στον τύπο, με τη συζήτηση που γίνεται ή αν θέλετε με την αυστηρότητα η οποία υπάρχει σε άλλες υποθέσεις, όπως είναι η τιμωρία ενός μικροδιακινητή για μια μικρή ποσότητα ναρκωτικών που είναι και εξαρτημένος κιόλας για τη διακινή, που τιμωρείται, όπως το λέει ο νόμος ενδεχομένως τιμωρείται, αλλά δείτε την ανισότητα. Ή όπως η γνωστή περιπέτεια της Ιριάννας που έχουμε 13 χρόνια φυλάκιση για κάτι το οποίο φαίνεται να είναι τόσο ελαφρύ. Θα τελειώσω με έναν τρόπο που δεν το περιμένετε.
Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε. Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής. Ο κόσμος ο οποίος πιστεύει ότι η Βουλή δουλεύει μόνο με άγονες κομματικές αντιπαραθέσεις, ας μάθει ότι στην Επιτροπή αυτή είχαμε διάλογο καλόπιστο, διάλογο δημιουργικό. Για το λόγο αυτό θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη της όλων των κομμάτων. Ευχαριστώ πολύ.